Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την τρομοκρατία. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Αντένα, προκύπτουν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος δύο ατόμων για τα οποία αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης. 10 ακόμη Έλληνες όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι από το καθεστώς του Χουσέιν και το απόγευμα επέστρεψαν στην Αθήνα μέσω Ιορδανίας. Στο Αμάν τους παρέλαβε αεροπλάνο της Ολυμπιακής. Εκεί ήταν και η κάμερα του Αντένα με τον ρεπόρτερ Δημήτρη Σταυρόπουλο. Ώρα 4 παρατέταρτο στο αεροδρόμιο του Αμάν. Το αεροπλάνο της Ολυμπιακής μόλις προσγειώθηκε εδώ και οι όμηροι που απελευθερώθηκαν από τον Σαντάμ Χουσέιν βρίσκονται ήδη στην Ιορδανία. Σε λίγο το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα θα αρχίσει. Ώρα 7 και 4 και σε λίγο το αεροπλάνο της Ολυμπιακής θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οι 10 Έλληνες όμηροι, ύστερα από 110 ημέρες ταλαιπωρίας, επιστρέφουν στην πατρίδα. Είδα δύο αεροπλάνα να βομβαρδίζουν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ και μάλιστα η τελευταία από τις βόμβες έπεσε 100 μέτρα μπροστά μου στο δρόμο όπως γύρισε. Βλέπαμε τα άρματα, το στράτο, τις κινήσεις, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες που βγαίναμε έξω. Δεν είχαμε κανένα εμπόδιο, ειδικά εμείς οι Έλληνες. Στην πλατεία, στο κέντρο της πόλεως, με πιάσανε εμένα και τον Γιώργο τον Βογιατζή και μας είχαν 2,5 ώρες οκλαδών κάτω με τα αυτόματα εδώ πάνω. Στις 9:05 ακριβώς μας αφήσανε. Να πάτε πού? Μας αφήσανε, μάλλον ελέγχαν την πόλη. Από τη μία πλευρά είχαμε την αγωνία και το φόβο της καταστάσεως και από την άλλη πλευρά είχαμε την αγωνία και την επιθυμία να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Καταλάβαινε τώρα τα συναισθήματα, ήταν 46 βαθμούς θερμοκρασία, ήταν, μπορώ να σας πω, για ένα ποτήρι νερό μπορούσες να αυτοκτονήσεις. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη στο Κουβέιτ και στη Βαγδάτη. Οι άνθρωποι αυτοί σήμερα γυρίσανε. Τους υποδεχόμαστε με μια φωνή, με μια αγκαλιά, ελληνική φωνή, ελληνική αγκαλιά, ανθρώπινα. Και το μόνο το οποίο ακόμα υπάρχει στο νου μας είναι το γεγονός ότι έχουν μείνει πίσω 3 άνθρωποι. Το Ιράκ απείλησε χθες να μετατρέψει σε πεδίο μάχης στα εδάφη των γειτονικών αραβικών χωρών στην περίπτωση που επιτρέψουν στα αμερικανικά και άλλα στρατεύματα της πολυεθνικής δύναμης που έχουν αναπτυχθεί στον Περσικό να επιτεθούν για να απελευθερώσουν το κατεχόμενο Κουβέιτ. Σήμερα το καθεστώς της Βαγδάτης επιστράτευσε και τους αγρότες που είχαν αρχικά εξαιρεθεί. Στελέχη της Κουβέιτιανής αντιπολίτευσης αποκάλυψαν ότι οι Κουβέιτιανοί οπλοφόροι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Ιρακινό κυβερνήτη του Κουβέιτ. Η είδηση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα, δημοσιεύθηκε όμως και σε εφημερίδες του Κατάρ και του Μπαχρέιν. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Πέμπτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα εγκρίνει ψήφισμα που θα επιτρέπει τη χρήση στρατιωτικής βίας κατά του Ιράκ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Τζο Κλάρκ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τελικά το ψήφισμα αυτό θα εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Όπως έγραφε σήμερα η εφημερίδα Washington Post, σε ένα προσχέδιο κειμένου που έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αποφεύγεται ο όρος στρατιωτική βία. Αντίθετα, το κείμενο αναφέρεται στη χρησιμοποίηση όλων των απαραίτητων μέσων. Στη Φραγκφούρτη έφτασε σήμερα αεροσκάφος των Ιρακινών αερογραμμών που μετέφερε από τη Βαγδάτη 104 Γερμανούς και ένα Βρετανό. 70 ακόμη Ιταλοί και άλλοι Βρετανοί αναμένεται επίσης να απελευθερωθούν σύντομα. Κρίσιμες συζητήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θεωρείται βέβαιο ότι θα ζητήσει τη συνένεση των αρχηγών της αντιπολίτευσης σε δύο μείζονο σημασίας νομοσχέδια. Το απεργιακό και το αντιτρομοκρατικό. Εξίσου βέβαιο όμως θεωρείται ότι ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Φλωράκης θα διαφωνήσουν με τον Πρωθυπουργό. Εάν αυτά που λέγονται, γιατί δεν έχω δικείμενο, σχετικά με τον αντιτρομοκρατικό νόμο, είναι αληθή, τότε βεβαίως είναι και αντισυνταγματικά. Ο στασμός θεσμή του συνεδρίας συζήτησε το θέμα του αντιτρομοκρατικού νομοσχεδίου και εξέφρασε την κατηγορηματική του αντίθεση.
Από πολλούς θεωρείται βέβαιο ότι ένα τρίτο θέμα που θα συζητηθεί είναι αυτό της κάθαρσης και πιο συγκεκριμένα το προσωπικό θέμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι λίγοι ακόμη αυτοί που υποστηρίζουν ότι η συγκυρία όπως διαμορφώνεται αναγκάζει τον κύριο Παπανδρέου να ρίξει τους αντιπολιτευτικούς τόνους. Και αυτό σε μια στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης πραγματικά επήγεται να περάσει τόσο το αντιτρομοκρατικό όσο και το απεργιακό νομοσχέδιο. Νέο σύστημα εισαγωγής θα ισχύσει στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ από το 1992. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, από το 1992 θα ισχύσουν επίσης τα νέα αναλυτικά προγράμματα και τα καινούργια διδακτικά βιβλία. Υπολογίζεται ότι το 1995, δηλαδή όταν οι μαθητές της πρώτης τάξης του Λυκείου φτάσουν στην τρίτη τάξη και αποφοιτήσουν, τότε θα εφαρμοστεί ένα εντελώς πρωτοποριακό νέο σύστημα εισαγωγής, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα έχει άμεση σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας στο Λύκειο. Δηλαδή, θα είναι ένα μεικτό σύστημα όπου θα συνυπάρχουν ο σημερινός παραδοσιακός τρόπος εξετάσεων με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής. Μέχρι τότε όμως, το Υπουργείο Παιδείας μελετά και σκέπτεται να εφαρμόσει βελτιωτικές αλλαγές που θα αρχίσουν από τις φετινές γενικές εξετάσεις. Οι βελτιωτικές αλλαγές, σύμφωνα με πληροφορίες, στις φετινές γενικές εξετάσεις θα είναι κατάργηση του βασικού μαθήματος, κατοχύρωση βαθμολογίας για τους υποψηφίους του 1989 και μείωση της εξεταστέας ύλης σε ορισμένα μαθήματα. Το Υπουργείο Παιδείας σκέπτεται τις παραμονές των εορτών να δώσει τις προτάσεις του σε όλους τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς και πολιτικούς φορείς, ώστε να κάνουν και αυτοί τις παρατηρήσεις τους για το υποκατάρτιση πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο έχει ήδη ανάψει φωτιά στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ όλης της χώρας. Οι κινητοποιήσεις και οι καταλήψεις που έχουν αρχίσει οι φοιτητές και οι σπουδαστές είναι το προμήνυμα για το τι θα συμβεί στο χώρο της παιδείας. Γι' αυτό το λόγο, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕ πρόκειται να συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα για να συντονίσει τις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Στην Πολωνία, ο νέος πρόεδρος φαίνεται πως δεν θα εκλεγεί τελικά στον πρώτο γύρο και θα χρειαστεί να γίνει και δεύτερη ψηφοφορία στις 9 Δεκεμβρίου. Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που έγινε κατά την έξοδο των ψηφοφόρων από τα εκλογικά τμήματα και μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, ο Λεχ Βαλέσα προηγείται μεν με 41%, δεν συγκεντρώνει όμως το απαιτούμενο 50% και με εκλεγεί πρόεδρος. Σύμφωνα με τα ίδια αποτελέσματα, ο πρωθυπουργός Ταντέους Μαζοβιέτσκι και ο επιχειρηματίας Στανισλάου Τιμίνσκι δεν θα ξεπεράσουν το 20,5%. Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, η εμφάνιση του ενηγματικού μετανάστη επιχειρηματία από τον Καναδά, Στανισλάου Τιμίνσκι, στις εκλογές αυτές αποτελεί έκπληξη, καθώς, σύμφωνα με τα πρώτα ανεπίσημα αποσπασματικά αποτελέσματα, φέρεται ακόμη και να προηγείται σε ορισμένες περιοχές έναντι του Πρωθυπουργού Μαζοβιέτσκι. Ο Τιμίνσκι υποσχέθηκε στους Πολωνούς ότι θα λύσει πολλά από τα οικονομικά τους προβλήματα. Βαγόνης και βοφόρος επιβατικής αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκε απόψε κοντά στο σταθμό Γυρτώνη της Λάρισας, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Αντένα στη Λάρισα Τάκης Βουνάτσος, ύστερα από 2 ώρη καθυστέρηση, η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη και τα δρομολόγια των τρένων γίνονται κανονικά. Ένα ακόμη ρεπορτάζ του Αντένα μεταδόθηκε απόψε στην εκπομπή World Report του CNN στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Αμερικανικό Τηλεοπτικό Δίκτυο. Greece's Antenna TV has more on safety taken to reduce auto emissions. Στην Ελλάδα, η τιμή ενός αυτοκινήτου είναι 3 με 4 φορές μεγαλύτερη από την τιμή του στη Μεγάλη Βρετανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φορολογία των ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων είναι τριπλάσια από την αξία του. Τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν είναι παλαιάς τεχνολογίας. Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε τα νέα μέτρα για την αγορά αυτοκινήτων με καταλήτη για να αντικατασταθούν αυτά της παλαιάς τεχνολογίας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερες μέρες με καθαρότερο αέρα για τους Αθηναίους. Ξαφνικά λοιπόν ο καταλήτης μπήκε στη ζωή των Ελλήνων. Όταν όμως Αθηναίοι ρωτήθηκαν τι είναι ο καταλήτης, οι περισσότεροι δεν ήξεραν ακριβώς. Άκουσα ότι προκαλεί καρκίνο, λέει ο κύριος. Σύμφωνα όμως με το μηχανικό Δημήτρη Μίχα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Από τις 31 Δεκεμβρίου 1992, ο δακτύλιος θα είναι ανοιχτός μόνο για αυτοκίνητα με καταλήτη. Δύσκολη καιρή, μα οι Αθηναίοι προσαρμόζονται εύκολα. From Athens, Greece, and from Antenna TV, this is Tom Alexopoulos for the CNN World Report. Πολλές φορές λέμε για ένα κατανόητο κείμενο, αυτά για μένα είναι κινέζικα. Πολύ πιθανόν και οι Κινέζοι να θεωρούν δύσκολα τα ελληνικά. Το παράρτημα της παγκόσμιας κίνησης ελληνοφώνων γυναικών που έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη διάδοση της γλώσσας μας συγκέντρωσε τα μέλη του παραρτήματος Αθηνών και γλέντισαν άλλα ελληνικά σε παραδοσιακή ταβέρνα της Πλάκας. Δεν μπορεί να μην μας ενθουσιάζει το γεγονός ότι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου η λέξη αστροναύτης σημαίνει αυτό που εννοεί, ναύτης του διαστήματος. Πάντως, όλη στη συναισθίαση μιλούσαν ελληνικά.
Καλησπέρα και στην υγειά σας. Νομίζω ότι είσαι το ζωντανό παράδειγμα της γλώσσας της ελληνικής που δεν κατακρεουργείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας απόψε με τέτοια θαυμάσια οργάνωση, η οποία επιδιώκει την διατήρηση και την ανάπτυξη των ελληνικών γραμμάτων και της ελληνικής γλώσσας. Τα ελληνικά που έμαθα ως παιδί ήταν από την γιαγιά μου και είμαι πολύ τυχερή που είχα αυτή την ευκαιρία από μικρό παιδί να τα μάθω και προσπαθώ, αλλά... Είναι αλήθεια ότι η ελληνική γλώσσα έχει κακοποιηθεί. Εμείς όμως δεν πρέπει να φροντίσουμε να την κάνουμε πανανθρώπινη. Για τα αποτελέσματα του Θελτίου Προπό και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας θα μας ενημερώσει τώρα ο Στέφανος Θείος. 30 γκολ στην πρώτη εθνική, 3 διπλά στο Προπό, η νίκη του Παναθηναϊκού στη Φιλαδέλφια και τα 6 γκολ της Ξάνθης έδωσαν όμορφους αθλητικούς τόνους στη σημερινή Κυριακή. Αναλυτικά η πρώτη εθνική και το Προπό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-2, Αθηναϊκός Λεβαδιακός 1-0, Απόλλων Αθηνών Όφη 3-1, Άρης Πανσεραϊκός 0-1, Γιάννενα Ηρακλής 1-0, Ιωνικός Ολυμπιακός 2-2, Ξάνθη Λάρισα 6-2, Πανιώνιος Δόξα Δράμας 2-1, Εθνικός Ολυμπιακός Βόλου 3-0, Ίντερ Νάπολη 2-1, Μπάρι Γιουβέντους 2-0, Σαμπτόρια Τζένοα 1-2 και Τωρίνο Μίλαν 1-1. Ακόμα σε αγώνα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 την Παναχαϊκή στην Τούμπα. Και από τα γήπεδα στο ρινγκ, πέρασε στην ιστορία απόψε η 25η Βαλκανιάδα Πυγμαχίας που διεξήχθη την Παρασκευή και την Κυριακή στην Πάτρα. Πριν λίγη ώρα τα 32 μετάλλια μοιράστηκαν. Η Ελλάδα κέρδισε τα πιο πολλά. 5 χρυσά, 5 αργυρά και 4 χάλκινα. Η Βουλγαρία 4 χρυσά, 2 αργυρά και 4 χάλκινα. Και η Ρουμανία 3 χρυσά και 5 αργυρά. Χρυσοί Έλληνες Βαλκανιώνικες είναι οι Γρηγορέας Γαντίδης, Ιωαννίδης, Κοκόλης και Στεφανόπουλος. Καλώς θα είναι και σήμερα ο καιρός στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, όπως μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του σταθμού μας, Σπύρος Λινάρδος. Στην Αττική σήμερα θα υπάρχουν μόνο λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 μέχρι 20 βαθμούς. Λίγα νέφη προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη, ενώ η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσαν οι νυχτερινές ειδήσεις του Αντένα. Καλή σας νύχτα.